Θλιβερή πρωτιά κατέχει η χώρα μας ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην ανεργία των νέων. Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για το 2014, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό των νέων ανέργων στην Ελλάδα αγγίζει το 60%, την ώρα που το 2012 ήταν λίγο πιο κάτω από το 50%. Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμαίνεται και η Ιταλία, ενώ ακολουθούν η Σλοβακία και η Κροατία. Σύμφωνα με την έρευνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των νέων ανέργων μειώθηκε στα 73,3 εκατομμύρια το 2014, εμφανίστηκε δηλαδή κατά 3,3 εκατομμύρια μικρότερος σε σύγκριση με την περίοδο της κρίσης του 2009, όπου έφτανε τα 76,6 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων μεταξύ των νέων έχει αυξηθεί. Παρόλο που για τις αναπτυγμένες χώρες η ανεργία των νέων βελτιώθηκε τη διετία 2012-2014, τα περσινά ποσοστά υπερβαίνουν ακόμα και το 20% στα 2 τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ την ίδια στιγμή περισσότεροι από ένα στους 3 νέους αναζητούν δουλειά για περισσότερο από ένα χρόνο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι αυξητική η τάση της προσωρινής απασχόλησης μεταξύ των νέων. Ο μέσος όρος στις 28 χώρες παρουσίασε άνοδο και από 40% το 2005 έφτασε στο 43,3% το 2014. Η σχετική έκθεση του ILO δείχνει ότι ο αριθμός των νέων ως ποσοστό στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό κατέγραψε άνοδο κατά 11,6% μεταξύ του 1991 και του 2014, καθώς αυξήθηκε αντίστοιχα η εγγραφή των νέων στα πανεπιστήμια και τα κολέγια. Αυξητική τάση μακροπρόθεσμα δείχνει και η απασχόληση των νέων με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό οφείλεται στο ότι όλο και περισσότεροι νέοι συνδυάζουν την μερική απασχόληση με τις σπουδές, γεγονός που αιτιολογεί και την άνοδο στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό. Το 2014 η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική σε ποσοστά 28,2% και 30,5% αντίστοιχα και χαμηλότερη στη Νότια Ασία και Ανατολική Ασία στο 9,9% και 10,6% αντίστοιχα. Παρόλο που στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική και την Υποσαχάρια Αφρική η ανεργία των νέων δείχνει τάσεις μείωσης, σε όλες τις περιοχές του κόσμου η προοπτική μιας σταθερής καριέρας γίνεται όλο ένα και πιο αβέβαιη, με την υπογραφή σύμβασης αορίστου χρόνου να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το εργασιακό καθεστώς.